Πάμε να έρθει η Χριστίνα Σούς εδώ να δούμε τι καιρό θα κάνει, παιδιά. Τι κάνουν, γιατί κοιτάζουμε δύο πράγματα αυτές τις εποχές. Τι γίνεται με τα μετώπιτα των πυρκαγιών και τον καιρό. Ναι. Έλα, και μια και λέμε για καιρό, ναι, και ανέμους σήμερα, ανέμους. Ναι. Είναι καλύτερα τα πράγματα και από τις ανέμους. Ωραία, μόνο κάποιες περιοχές είναι. Αυτή είναι η τελευταία εικόνα του ρηφόρου. Έτσι θα τελειώσει η μέρα σήμερα. Δεν έχει κάτι όσον αφορά τον καιρό δηλαδή. Επίσης και αύριο γενικά έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Mm. Πάμε να δούμε τους ανέμους. Εξασθενούν στο Ιόνιο και σήμερα δηλαδή. 3 με 4 την ημέρα βγάζει και ένα πεντάρι. Εκεί η βορειοδυτική. Εδώ στο Αιγαίο τώρα φαίνεται να είναι ενισχυμένη. Να ενισχύονται το μεσημέρι, δηλαδή, γι' αυτό είναι και τα τρία νούμερα. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Ανατολικές Κυκλάδες. Στη Ρόδο θα έχει 7 άρια, δηλαδή. Το μεσημέρι. Ναι, είναι πολύ πιθανό να βγάλει ρηπές 8. Πολύ. Δεν έχει τίποτα εκεί. Και τη Δυτική Κρήτη. Γίνονται περιπολίες, γίνονται αυτό. Τα καντιλάκια ξεκινάνε για να κομμάτι. Ναι. Ελπίζω να μην έχει κάτι. Επίσης δεν έχει ανέμου στο Βόλο. Εκεί αγχή, αλλομαγνησία κτλ. Εκεί δεν έχει. Επίσης θετικό. Γιατί εχθές οι βορειοδυτικοί άνεμοι εκεί ενισχύονται πάρα πολύ. Έρχονται πάνω από την κοιλάδα του Αξιού και κατεβαίνουν εδώ πάρα πολύ ενισχυμένοι. Και πραγματικά γι' αυτό. Βλέπαμε τον Πάνο Γοροφαλιά, προσπαθούσε να μιλήσει στο παιδί. Πραγματικά. Ήταν και τα σκάφη, και τα φουσκωτά στο λιμάνι. Όλο αυτό, ενώ προχθές ήταν δυτικός, που και αυτός ενισχύεται πάρα πολύ εδώ, γύρισε στη συνέχεια βορειοδυτικός εχθές, οπότε έκανε και την πολύ μεγάλη ζημιά και το κατέβασε προς τα κάτω πάρα πολύ. Ήταν γενικά ένα εκρηκτικό μείγμα πολύ ψηλών θερμοκρασιών και πολύ ενισχυμένων ανέμων που από δυτική γύρισαν βορειοδυτική. Τέλος πάντων, αύριο θερμοκρασίες 36 με 37 βαθμούς στα υπηρωτικά, στην Αττική μέχρι 36 αύριο και σήμερα μέχρι 35 εκεί και 34 στα νησιά, 33 με 34. Και την Κυριακή βέβαια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Δεν αλλάζουν οι άνεμοι. Ήδη ακριβώς βορειοδυτική 3 με 5, 7 στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Αυτό πάντα είναι προς το μεσημέρι, δηλαδή 5 με 6 και τοπικά 7. Και η θερμοκρασία την Κυριακή φαίνεται να ανεβαίνει λίγο και να φτάνει στα υπηρετικά τους 37 με 38 βαθμούς. Αυτό. Μάλιστα. Μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Και να σας δώσω και μια εικόνα έτσι που θα είσαστε διακοπές Δευτέρα και Τρίτη. Ναι, για πες. Και εγώ και όλοι μας δηλαδή. Δευτέρα υπάρχει μια πιθανότητα. Θα ξεκινήσουν οι καταιγίδες. Βροχές και χιόνια παντού. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα βόρεια και κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Όχι όμως κάτι το ιδιαίτερο. Δεν φαίνεται να είναι κάτι το ιδιαίτερο. Κυρία Μαλακονάκη που έλειπε 1,5 μήνα και θα ξαναφύγει μες τον Άγουστο, λέει δεν θα είμαστε όλοι διακοπές. Ναι, έχει φύγει. Ναι, ήρθε για 3 μέρες και θα ξαναφύγει 1,5 μήνα. Έλεος, εμείς δεν έχουμε φύγει από εδώ. Το πόδι μας δεν το έχουμε βγάλει έξω από το Sky. Σωστό είναι αυτό που λέμε. Να κάνουμε λίγο έτσι ένα πράγμα. Σήμερα τα βγάλουμε και τα δύο τα πόδια. Έτσι, ναι. Και την Τρίτη γενικά έθριος καιρός, δηλαδή μόνο τη Δευτέρα υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Και θερμοκρασίες όπως ήταν την Κυριακή, έτσι θα παραμείνουν τόσο τη Δευτέρα όσο και την Τρίτη. Σταθερά τα πράγματα. Σταθερά, ακριβώς. Φωτογραφιούλες έχουμε κάνει φωτογραφία. Αμέ. Να ανοίξουμε το μαγαζί. Αμέ. Έχουμε. Γιατί μετά έχουμε ψόφο, ζόφο και ρεύμα. Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, ανεβαίνοντας. Είναι η Ιωάννα. Ανεβαίνοντας. Ιδίας Ζαΐμης. Από τα Γιάννενα για να πας στους Λυκιάδες στο Μητσικέλη απέναντι, πριν φτάσεις στους Λυκιάδες στο χωριό και σταματήσεις και βλέπεις αυτή την εικόνα. Το νησάκι και μέσα. Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετική. Η επόμενη φωτογραφία είναι Κύμολος από το Βασίλη. Καταπληκτικά. Από τα πιο ωραία νησιά. Πολύ ωραία. Και η τελευταία αφιερωμένη στον κύριο Κούτρα. Μήλος, μαντράκια. Ήμουνα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Και δυστυχώς δεν είμαι εγώ αυτή η κυρία που είναι εδώ. Ούτε ο Κούτρας. Δυστυχώς δεν είμαι. Είναι φανταστικά. Πολύ θα το ήθελα να είχα ένα τέτοιο. Έκατσα εκεί. Σκαλάκια. Έχει και ο τόπος, κάτσε. Τι δεν είναι το ουσιαστικά. Η αλήθεια είναι ότι πολύ θα ήθελα. Αυτά λέγονται σύρματα. Έτσι, μπράβο, τους κάνουμε μάθημα τώρα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, τα έχουν κάνει σπίτια και τα λοιπά, νοικιάζονται, είναι και πολύ ακριβά, δεν είναι φθηνά. Είναι ακριβά. Αλλά βέβαια, ανοίγεις την πόρτα και μπαίνει θάλασσα. Και αυτά οι ψαράδες παλιά που τα είχαν. Από πάνω. Κάνουν και φεστιβάλ πολλά εκεί στο λιμανάκι. Όταν πήγα εγώ είχε τζάζ, ας πούμε. Α, ωραία, τέλεια. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Οι ψαράδες παλιά είχαν κάτω τις βάρκες τους και από πάνω φτιάχναν το σπίτι και μένανε και είχαν τις βάρκες για να πηγαίνουν να ψαρεύουν. Ναι, ναι. Στο Μαντράκι έχουν μείνει μερικά που είναι δίπατα. Και στα κλίματα. Και στα κλίματα. Είναι έτσι εδώ τώρα. Έτσι, το Μαντράκι είναι πιο ωραίο. Είναι, για μένα. Ναι, πιο ωραία από τα. Ναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, να πούμε καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο το Γαλλί. Εκεί από την Μήλο. Καλημέρα, καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Παρασκευά που μου στέλνει πάντα φωτογραφίες. Κυρίως τον Παρασκευά. Στον Παρασκευά που μου στέλνει πάντα υπέροχες φωτογραφίες. Καταπληκτική φωτογραφία. Πότε γιόρταζε.
Προχθές, την Τετάρτη. Να πούμε για χρόνια πολλά. Προχθές, πολύ χρόνο κιόλα. Λοιπόν, αυτά. Να σε καλά, Χριστίνα. Να έχουμε καλό καλοκαίρι και να περάσει καλά. Εδώ, στις 28 να ξεκουραστείς και καλή επιστροφή. Να είστε καλά. Λοιπόν, 28 γυρίζουμε όλοι πίσω. 28 και εγώ εδώ θα είμαι. 28 γυρίζουμε πίσω. Δεν ξέρω πώς κλείωσε τον Τζόκερ. Νομίζω είναι όλοι. Μέχρι. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα. Ναι, αν έχω κερδίσει τον Τζόκερ δεν ξαναρχόμαι. Άκου το θέμα. Είδες τι λέει. Ποτέ όμως. Το δηλώνει κιόλας. Ναι, ακούστε λίγο, παιδιά. Κάθε χρόνο τα ίδια λέμε. Ναι. Αφήστε. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχει μια ελπίδα, ρε παιδί μου. Μπορεί να αποφασίσει η διοίκηση να μας φέρει λίγο αργότερα, άμα θέλει. Α, αυτό εντάξει, δεν λέω όχι, ποτέ δεν. Ο Σεπτέμβριος δεν έχει 28. Έχει. Όλοι οι μήνες έχουν 28. Λοιπόν, γεια σου, Χριστίνα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Χριστίνα μου.